προσκύπησε ένα γέροντα και είπε ότι εσύ θα το δεις τον αντίχρηστο, εγώ δεν θα προλάβω να το δω. Αυτός ο Άγιος το 95 κοιμήθηκε και έλεγε στα πνευματικά του. Αλλά θα θυμώ τώρα ο αντίχρηστος. Μερικοί λένε αυτός ο Άγιος λέει ότι γεννήθηκε ο αντίχρηστος και ο Στάλης Λαβρέντος πάλι τα ίδια λέει. 1948. Το 1948 πήγε σε ένα γυναίκιο μοναστήρι. Ήταν παρόσεις δυο λαϊκές αδερφές. Λέει στην ηγουμένη, εσύ και εγώ, μητέρα ηγουμένη, δεν θα ζήσουμε να δούμε τον Αντίχριστο. Αυτές οι δυο εδώ θα ζήσουν να τον δούνε. Η μία είναι τώρα 84 ετών. Πόσο θα ζήσετε τον Αντίχριστο, ένα αυτό. Δεύτερον, αυτός ο Άγιος λέει, ο Αντίχριστος θα στεφτεί στα Ιεροσόλυμα σαν παγκόσμιος βασιλέας και κυβερνήτης σε ένα επανικοδομημένο ναό με τη συμμετοχή του Ρώσου Πατριάρχη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλα τα έθνη της γης, μην τολμήσετε να πάτε. Ήδη τώρα έρχονται άνθρωποι και μου λένε, ακούνε ότι μαζεύουν υλικά, έχουν έτοιμο για να κτίσουν τον ναό του Σολομώντος. Μόλις θα κτιστεί, θα στηθεί ο Αντίχριστος εκεί, σαν παγκόσμιος βασιλιάς. Αυτοί δημιουργούν πολέμους, δημιουργούν φτώχειες για να μας πειράσουν την ιδέα ότι για να λυτρωθούμε από αυτά πρέπει να εκλέξουμε έναν παγκόσμιο βασιλιά να μας κυβερνήσει και έτσι να μην υπάρχει αντίδραση τίποτε. Σου λέει, γλιτώσουμε από τη φτώχεια και τους πολέμους, δεχόμαστε. Τις υπόλοιπες δρόμες, όποιος φραγιστεί μετάνοια για αυτόν δεν υπάρχει. Είναι χαμένος από το Θεό και τους ανθρώπους. Δεν τον σώζουν όλες οι προσευχές και οι λοιμοσύνες του κόσμου. Αν δειχτώ το χάραγμα, τα παμύρια αγγελικά και αρχαγγελικά τάγματα να προσεύχονται για μένα, δεν θα δω καμιά φίλη. Όμως, θα πάω στην κόλαση και θα καίγω με τον σατανά στον αιώνα αυτό. Περιμένεις. Ο Θεός μαζί σου. Κάθεστε και μαζί μου όλος τον Ιησούς. Από πού είστε? Από Θεσσαλονίκη. Έχετε δουλειά? Ναι. Γιατί κάποιοι δεν έχουν και δουλειά. Οικογένεια έχετε? Όχι ακόμα. Πόσα ετών είστε? Πόσα ετών είστε? 28. Και εγώ 30. Προσέξτε να μην μπλέξετε, παιδιά, δεν υπάρχει στον κόσμο ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, αγάπη. Θα βρεις μια κοπέλα, θα σου πει, θα κάνουμε οικογένεια, μετά δεν το έχει τίποτα, σε παρατήσει, θα βρει έναν άλλο. Παλαιότερα, μπροστά από δεκαετίες, έπρεπε να υπήρχε ένας πολύ σοβαρός λόγος να χωρίσει έναν άντρα. Σήμερα πρέπει να υπάρχει ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος για να μην χωρίσει το άντρα. Συμφωνείτε? Προσέξτε να μην πλέξετε. Και το ποτήρι του διαζυγίου είναι πολύ πικρό. Πικρότερο από το ποτήρι του θανάτου. Μερικοί νομίζουν δεν είναι τίποτα το διαζύγιο. Ήρθε ένας εδώ και μου λέει θα χωρίσω. Του λέω με το διαζύγιο θα λύσεις ένα πρόβλημα 2, 3, 5, 10. Θα δημιουργήσω όμως άλλα 20 και 50. Του είπα σωστά. Δεν είναι λύση του διαζύγιο. Ακούσε δυο περιπτώσεις. Ένας μου λέει χώρισε. Η γυναίκα του έκανε δύο παιδιά, τον παράτησε, βρήκε άλλο. Μένουν στην ίδια γειτονιά και βλέπει με τον άλλον και τα παιδάκια του με εκείνον και πληρώνει για τα παιδιά. Σας ρωτώ, μέχρι να πεθάνει, μπορεί να γελάσει, μπορεί να χαρεί. Άλλη περίπτωση. Ένας, δύο κόρες μεγάλες, ένα βόρειο. Η γυναίκα του βρήκε άλλο, τον παράτησε, χωρίζανε. Μια μέρα λέει η κόρη στον πατέρα, η μεγάλη, φύγει, δεν σε θέλω. Ό,τι και να είναι η μητέρα, τα παιδιά με τη μητέρα θα είναι και θα πάρουν το μέρος της. Για να είσαι πατέρας και να σου πει κόρη έτσι φίλοι, δεν σε θέλω. Ε? Γι' αυτό προσέξτε. Για να έχουμε ευλογία από τον Θεό. Το Θεό πρέπει να μετανοούμε για ό,τι αμαρτίες κάνουμε. Να εξομολογούμαστε τακτικά, να εκκλησιαζόμαστε. Να προσευχόμαστε αδιάλειπτα, να μελετούμε την Αγία Γραφή. Και άλλα βιβλία, νηστεύουμε το κάρτι Παρασκευή όπως όρισε η Εκκλησία. Κάνουμε κανένα καλό έργο στη ζωή μας. Έτσι θα έχουμε ευλογία από το Θεό. Αλλιώς θα πάμε στο ναυάγιο.
πάρετε κανένα λόγο, πούμε, πουλούρι και εμείς θα πάμε τώρα για δουλειά, τι να κάνουμε.